Μόνο με ηλεκτρονική ιατρική συνταγή θα γίνεται φέτος ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, με τη ζήτηση να είναι τεράστια και στα φαρμακεία του Ηρακλείου, όπου καταρτίζονται μεγάλες λίστες αναμονής για το αντιγρυπικό εμβόλιο, με το ενδιαφέρον μάλιστα να ξεκινά από τον περασμένο Αύγουστο. Υπάρχουν μεγάλες λίστες, πάρα πολλά άτομα. Μπορώ να σας πω από τον Αύγουστο και μετά ξεκίνησαν να δείχνουν ενδιαφέρον. Ο κόσμος σαφώς και ανησυχεί περισσότερο και από εκεί δικαιολογείται και αυξημένη ζήτηση. Δεν μπορεί να δοθεί κανένα εμβόλιο χωρίς εντόγραφηση. Παλιότερα γινόταν, τώρα φέτος αποκλείεται. Θα εμβολιαστούν πρώτα τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου, τα άτομα που πρέπει να εμβολιαστούν, χωρίς πανικό, χωρίς να συνοσιζόμαστε στα φαρμακεία, δώστε μου εμένα, δώστε με αυτό. Το κάνουμε, το πρώτο, τώρα μας τα γράψει και όλα να πάμε να τα πάρουμε. Να μας τα κάνουν κατευθείαν. Δεν γίνει κατευθείαν. Όχι, θα μας πει όμως η φαρμακοποιό μας. Κάνω χρόνια διότι εγώ έχω πρόβλημα. Έχω το ζάχαρο, έχω ένα σωρό ασφάλιμες, πάθει η ομάδα. Και τώρα, άμα μπορεί να το γράψει, τώρα θα το κάνω. Είναι από τους πρώτους που θα το κάνω. Ναι, ήρθα τώρα να το γράψω. Εγώ δεν το κάνω κάθε χρόνο γιατί έχω πρόβλημα. Είμαι με εγκεφαλικό. Ανησυχούμε, πώς να ανησυχούμε. Από την περασμένη Δευτέρα ξεκίνησε συνταγογράφηση για το αντιγρυπικό εμβόλιο στις τοπικές μονάδες υγείας, με την προσέλευση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού να είναι μεγάλη και λόγω της γενικότερης ανησυχίας που επικρατεί λόγω κορονοϊού. Στην τομή μας έχουμε κρατήσει το αρχαίο των ασθενών από το Σεπτέμβριο και ξεκινήσαμε τη συνταγογράφηση αμέσως τη Δευτέρα. Έχουμε ενημερώσει τους ασθενείς μας ότι δεν θα έρχονται για ραντεβού για τη συνταγογράφηση, αλλά θα παίρνουν τηλέφωνο για να θυμίζουν ότι πρέπει να το κάνουν. Το πρόβλημα είναι ότι το ζητάνε και άνθρωποι που δεν χρειάζεται να το κάνουν. Εκεί συζητάμε με τους ανθρώπους που έρχονται και έχουν το αίτημα, εξηγούμε ποιες ομάδες είναι οι ευπαθείς. Ο κόσμος θέλει να κάνει το εμβόλιο της γρήπης, φοβάται με αυτά που έχει ακούσει για το εμβόλιο και θέλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι του κορονοϊού. Εξηγούμε ότι είναι της εποχιακής γρήπης. Τώρα, αν. Με συμβάση, να το πούμε χωριάτικα, να το κάνω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πάντως θέλετε να σας το γράψει. Ναι, επειδή έχω άλλα πολλά προβλήματα. Ψυχραιμία συνιστούν φαρμακοποιοί, οι οποίοι θα οργανώσουν τον τρόπο προσέλευση του κοινού για τη χορήγηση του αντιγρυπικού εμβολίου σε μια προσπάθεια αποφυγής εικόνων συνωστισμού στα φαρμακεία από τα μέσα Οκτωβρίου. Οι συστάσεις που έχουμε δώσει και εμείς σαν σύλλογος είναι να υπάρξει προγραμματισμός στα ραντεβού. Αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει σαν υγειονομικοί να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και να αποφύγουμε σε κάθε περίπτωση να συνυπάρξει η έξαρση της επιδημίας της γρήπης με μια πιθανή έξαρση της επιδημίας του κορονοϊού. Δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Κάθε χρόνο το κάνω. Ήδη τα φαρμακεία του Ηρακλείου άρχισαν να παραλαμβάνουν τα αντιγρυπικά εμβόλια, τα οποία φέτος θα είναι κατά 1 εκατομμύριο περισσότερα σε επίπεδο χώρας.